Καλό μεσημέρι, Κάτι. Αυτή τη φορά από την Κόσι. Βρισκόμαστε εδώ για να μάθουμε έτσι περισσότερες πληροφορίες για τις αντιδράσεις των κοινοτήτων που βρίσκονται γύρω από την περιοχή όσον αφορά την ενδεχόμενη μεταφορά των ασφαλτικών που βρίσκονται στο Τσέρι και στο Γέρι για να μεταφερθούν εδώ. Δίπλα μου έχω τα άτομα της ομάδας πρωτοβουλίας Όχι στα ασφαλτικά Κόσης Αραδίπου, τα οποία έχουν μαζέψει ήδη 4.000 ενυπόγραφες υπογραφές και ζητούν να μην μεταφερθούν εδώ τα ασφαλτικά. Δίπλα μου έχω τον κύριο Χριστόδουλο Πάρτα, ο οποίος είναι αντιδήμαρχος της Αραδίπου. Να μας πείτε γιατί αντιδράτε εσείς. Είναι μια περιοχή εδώ η οποία δεν έχει να πούμε σπίτια κατοίκους, αλλά θα επηρεάσει άλλες τόσες κοινότητες. Η αντίδραση των 5 δήμων και 7 κοινοτήτων με ενυπόγραφες επιστολές προς όλα τα οργανωμένα σύνολα, υπουργούς και επιτροπές είναι γιατί ήδη είναι βεβαρημένη η περιοχή εδώ. Υπάρχουν το ΧΙΤΗ, το οποίο ΧΙΤΗ είχε να αρχίσει αρχικά τη λειτουργία του μόνο για την επαρχία Λάρναγκαν και Αμόχωστον, ενώ τώρα έρχονται και τα απόβλητα σκύβαλα της Λευκωσίας. Έχουμε τους πασάλους της αρχής ηλεκτρισμού, οι οποίοι είναι εμπορισμένοι με χημικά και χρησιμοποιούνται για όλη την Κύπρο. Έχουμε επίσης ένα στρατόπεδο εδώ λίγο πιο κάτω, το οποίο είναι πολύ σημαντικό για μας. Έχουμε επίσης, εδώ πίσω μας βλέπετε, ένα εργοστάσιο αποβλήτων, ξηρών αποβλήτων. Και ως επίσης, πιο κάτω έχει ήδη υπογραφεί από το κράτος κατασκευή 2 φραγμάτων, οπότε αντιλαμβάνεστε τι θα γίνει εδώ με την κατασκευή αυτών των εργοστασίων. Υπάρχει έτσι, θα γίνει μια μεγάλη μόλυνση στην περιοχή. Βεβαίως, η περιοχή εδώ είναι επιβαρημένη. Είναι επιβαρημένη πάρα πολύ. Έχουμε, αν δείτε πιο κάτω, εκτός από το στρατόπεδο, έχει εγκριθεί από το Υπουργείο Παιδείας και η κατασκευή της νέας τεχνικής σχολής Λάρνακος, ως επίσης θα γίνει και ένας μεγάλος κατασκηνωτικός χώρος, ο οποίος εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο Αραδίπου, που έχει σχέση με κατοίκους από το εξωτερικό, συνήθως είναι κάποιες εκκλησίες. Οπότε αντιλαμβάνεστε, όλα αυτά θα επιβαρύνουν ακόμη περισσότερο το περιβάλλον και δεν θα μπορεί κάποιος δημότης της όλης περιοχής, όχι μόνο της Αραδίπου, της επαρχίας Λάρνακος και όχι μόνο, να νιώθει ασφαλισμένος από όλα αυτά. Έχουμε δίπλα μας να πούμε και τον κοινοτάρχη των Λιμπιών, Μιχάλη Γεωργίου. Είσαστε ένα από τα πολλά χωριά τα οποία αναμένεται να επηρεαστούν. Τι είναι αυτό που σας μεταφέρουν οι κάτοικοι? Επειδή οι κάτοικοι Λιμπιών ξαναήρθαν σε έτσι τετελεσμένο και γεγονότων και είχαν αντιδράσει έντονα, με τις έντονες πιέσεις του κράτους έχει γίνει το ΧΙΤΗ. Σήμερα ακούμε ότι θα έρθουν άλλες ενέργειες για μολυσματικά, να πω, εργοστάσια. Παρά τις υποσχέσεις που είχαμε ότι δεν πρόκειται να έρθουν άλλα εργοστάσια εδώ, οφείλω να πω ότι η βιομηχανική περιοχή που εκηρύχθηκε τότε ήταν να μπουν συναφή εργοστάσια που έχουν σχέση με το ΧΙΤΗ, ανακυκλώσεις και ούτω καθεξής. Σήμερα ακούμε ότι κάθε λογής εργοστάσιων θα έρθει να εδραιωθεί εδώ. Τα Λίμπια, όπως βλέπετε και σήμερα συγκεκριμένα, οι ανέμου είναι ανατολή προς δύση και κατευθύνεται προς τα Λίμπια. Είμαστε η πρώτη κοινότητα που θα αντιδράσει έντονα. Το έχουμε ξανακάμει και θα ξαναβγούμε στους δρόμους να το ξανακάμουμε. Δεν θα επιτρέψουμε να έρθουν άλλα οχληρά εργοστάσια εδώ. Να προχωρήσουμε και λίγο πιο κάτω να μας πείτε τι είναι αυτό που θα κάνετε εάν αποφασιστεί ότι τα ασφαλτικά θα έρθουν εδώ στην περιοχή σας. Ο κύριος Ερμής Χριστοδούλου είναι εκ μέρους της ομάδας. Κοιτάξτε, καταρχάς έχουμε προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες μέσω πολιτικών προσώπων, μέσω των Υπουργείων, μέσω της Βουλής, προσπαθώντας να αποτρέψουμε οποιαδήποτε εκδήλωση διαμαρτυρίας. Βλέπουμε όμως ότι ο καιρός προχωρά, δεν εισακούμαστε από το κράτος και προτίθεται λίγαν συντόμως με το τέλος του lockdown να ξεκινήσουμε δυναμικές διαμαρτυρίες. Κύριε Χριστοδούλου, τι εννοείτε διαμαρτυρίες έτσι έντονες, τι προτίθεστε να κάνετε? Κλείσιμο δρόμων, κυκλικών κόμβων, ίσως μετά όταν ανοίξει το αεροδρόμιο, κλείσιμο του κυκλικού αεροδρομίου. Μόνο να σας πω ένα παράδειγμα, σκεφτείτε να κλείσουμε 24 ώρες το δρόμο που οδηγεί στο ΧΙΤΗ. Όλα αυτά τα λίμματα της Λευκωσίας, πού θα καταλήξουν?
Μεγάλη έτσι είναι η αντίδραση σας, θα είσαστε οργανωμένοι. Είμαστε οργανωμένοι, έχουμε ήδη μαζέψει πάνω από 4.000 υπογραφές. Το πρόβλημα μας είναι ότι οι υπηρεσίες του κράτους δεν λαμβάνουν υπόψη ούτε τις τοπικές αρχές, ούτε τους κατοίκους της περιοχής. Κάνουν συσκέψεων πίσω από κλειστές πόρτες εμπιστευτικά. Δυστυχώς για αυτούς αυτά διαρρέουν. Οι του Υπουργείου Περιβάλλοντος δεν ζητούν στρατηγικές μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, τη στιγμή που σαν συμβουλάτορας τους είναι το Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Πανεπιστήμιο Κύπρου ισχυρίζεται ότι η περιοχή χρειάζεται τις σχετικές μελέτες. Εν τούτης όμως το Υπουργείο συνέχεια αρνείται τη συμβουλή του Πανεπιστημίου και έχει καταλήξει Κόσχη να κηρυχθεί βιομηχανική ζώνη Α, χωρίς να υπάρχει μια συγκεκριμένη στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, τη στιγμή που βρίσκεται ανάμεσα σε δύο δάση Natura και έχει και τον ποταμό, που ο ποταμός καταλήγει στην Αραδίπου. Να πούμε ότι είναι πάρα πολλές οι κοινότητες οι οποίες συμμετέχουν. Αν μπορούμε να έχουμε έτσι, ποιες κοινότητες ανήκουν στην ομάδα πρωτοβουλίας σας και ποιοι δήμοι. Είναι ο Δήμος Λάρνακας Αραδίπου, Δρομολαξάς, κοινότητες Καλούχωριου, Αθιένου, Ψευδά, Γιάννα, Τρούλη. Πάρα πολλές κοινότητες, όχι μόνο της επαρχίας Λάρνακας, αλλά κάποιες και στην επαρχία Λευκωσίας. Ναι, είναι μερικές που συνορεύουν και με τους δύο δήμους, ναι. Τι είναι αυτά που σας μεταφέρουν οι κάτοικοι των περιοχών εδώ? Οι κάτοικοι είναι σε απόγνωση. Η περιοχή, όπως βλέπετε, είναι δασική. Έχουν τροχιοδρομηθεί έργα τα οποία προσφέρουν στο περιβάλλον και ταυτόχρονα μεταφέρουν ασφαλτικές μονάδες. Η περιοχή δεν προσφέρεται για να γίνει μια βιομηχανική ζώνη Α. Πρέπει να γίνουν έργα που να προσφέρουν εδώ. Ας πούμε, το χιτί σαν ιδέα είναι πολύ σωστό, αλλά στην πορεία έγινε χιτά, λειτουργά ως χιτά, θάβουν ανεπεξέργαστα σκουπίδια, τώρα να φέρουν ασφαλτικά. Εμείς είμαστε εδώ δεν θα το επιτρέψουμε, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για την αποτροπή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κάτια είναι ακόμα μια άλλη περιοχή, η οποία λέει όχι στην μεταφορά των ασφαλτικών εδώ. Βασικά, καμία περιοχή δεν θέλει να έχει κοντά στην κοινότητά της τα ασφαλτικά, αφού, όπως είδαμε και από έρευνες και από μελέτες, προκαλούν πολύ μεγάλες επιπτώσεις στην υγεία των κατοίκων και είναι ανυπολόγιστες οι συνέπειες, που δεν μπορούν μετά να επιληθούν τα προβλήματα. Οι κάτοικοι εδώ των περιοχών είναι έτοιμοι να προβούν σε μεγάλες κινητοποιήσεις, εάν αποφασιστεί ότι θα έρθουν εδώ, σε αυτήν την περιοχή της Κόσης, τα ασφαλτικά. Ναι. Βέβαια, εσύ, Όλγα, μου είσαι πιο μικρή. Να σας θυμίσω ότι αρχές της δεκαετίας του 2000 έριχναν αυτοκίνητα από την αερογέφυρα στα Λίμπια πριν να δημιουργηθεί το ΧΙΤΙ στην περιοχή. Προφανώς και ότι λένε το εννοούν. Ήταν μεγάλη οι διαμαρτυρίες και τότε. Δεν ξέρω βέβαια στο μεταξύ